σήμερα και αύριο συμμετέχουμε στην απεργία που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία μας και Πέμπτη Παρασκευή μια τεράστια γενική συνέλευση 700 ανθρώπων και μπάλε στρες που έκανε το Σουδουλάκι αποφάσισε ομόφωνα η γενική συνέλευση για συνέχιση απεργίας και για Πέμπτη Παρασκευή. Πολλά ακούστηκαν αυτές τις μέρες για μικροπολιτικά συμφέροντα, για διάφορα τέτοια. Όμως το πρόβλημα είναι σταθερό. Αυτό ακούστηκε την επόμενη εβδομάδα. Αρχικά βγήκαμε στις απεργίες για άμεση χρηματοδότηση της εταιρείας από τους μετόχους και δεύτερον για υπογραφή αξιοπρεπούς και λογικής συμβάσεως εργασίας. Από και πέρα. Από ό,τι φαίνεται, οι κύριοι μέχρι δεν έχουν σκοπό να βάλουν χρήματα για να πληρώσουν τις δόσεις των χρεών τους και από την άλλη θέλουν αυτές τις δόσεις που έχουν, τα χρέη του στο ΙΚΑ, τα χρέη, τη δόση του 160 και τη δόση των 18 εκατομμυρίων που αν κάνουν αύριο με το κράτος, λέμε αύριο έχουν απολογία στην Τετάρτη, στην απολογία του καζίνου, στην διοίκηση του καζίνου, για το πώς θα διευθύνσει τα 18 εκατομμύρια που χρωστάει στο ελληνικό δημόσιο. Είναι 40. Τα 23 δεν μισήκανα με το 160, τα 20, τα 18 είναι για αύριο. Όλα αυτά τις δόσεις σκέφτεται να τις φορτώσει στην μισθοδοσία. Την προηγούμενη, από την άλλη, στη λογική σύμβαση εργασίας. Με τη σύμβαση, του 12-13 δώσαμε στην εταιρεία 12,5 εκατομμύρια ευρώ για εργαζόμενοι από τη μισθοδοσία μας. Τους λέμε, ελάτε, και το 14-15 μειώσατε κανονικά. Μειώσαμε το μισθό μας 12,5 εκατομμύρια ευρώ. Τους λέμε, ελάτε, το 14-15 να σας δώσουμε πάλι 12,5 εκατομμύρια ευρώ και να υπογράψουμε την ίδια σύμβαση. Την Πέμπτη που μας πέρασε, σε αυτό συμφωνήσαμε. Δώσαμε χέρια, μας υποσχεθήκανε ότι θα βάλουμε και ημέρα και χρήματα για τις δόσεις των δανείων και θα πληρωνόμαστε κάθε μήνα κανονικά. Είμαστε σωματείο και εταιρεία μαζί και δεν με κλείνουμε. Παρασκευή πρωί, αντί να φτάσουμε να υπογράψουμε σύμβαση και να τελειώνουμε, η εταιρεία στην αδειά της έδωσε εντολή ο κύριος Διευθυντής και είπε ότι η εταιρεία πρέπει να στερεκνωθεί και οι εργαζόμενοι από 5 μέρες εργασία την εβδομάδα να δουλεύουν 3. Αυτό σημαίνει. Τριήμερα, ναι. Να γίνουμε όλοι τριήμεροι. Αυτό σημαίνει ότι μείωση μισθού σε όλους 40%, προφανές, συν τις μειώσεις που θέλει ακόμα από τις σύλλες. Θα δούμε εξήλα τα 100% στο μισθό. Και δεν έχουμε τους τρελούς μισθούς που νομίζουν όλοι εδώ γύρω. Έχουμε ανθρώπους που παίρνουν. Η πλειονότητα των ανθρώπων παίρνει περίπου λιγότερο από 1.000 ευρώ. Άρα να πάτε στα 500-520. Ναι, με νύχτες και τέτοια. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό ο κόσμος ελεύθερος ομόφωνα αποφάσισε τη συνέχεια της εταιρείας. Αυτές τις λογικές, αν η εταιρεία τη συνεχίσει, ας μας φέρει 1.200 ευρώ να φύγουμε. Θεωρείτε ότι εκεί πάει η κατάσταση. Μισθούς Βουλγαρίας στο καζίνο δεν θα δεχτούμε. Δηλαδή πρέπει και η κοινωνία του Βαγίου και Κορυφού να βγει μαζί μας και σήμερα 4 ώρα στο καζίνο να διαμαρτυρηθούν και οι εμπορικοί σύλλογοι και τα εργασία και όλοι. Να είναι μαζί μας γιατί είναι επιβίωση της περιοχής. Ήδη δεν πληρωθήκατε και κανονικά πληρωθήκατε έναντι, έτσι. Πήραμε έναντι προχθές για να πάει να μας βγάλει την εταιρεία, την απεργία παράνομη, η εταιρεία μας αποπλήρωσε με μετενέργεια. Που σημαίνει αδρομιές συμβάσεις. Και όλοι δεν πάγεται. Δεν έχουμε τα πολλά κεκτημένα για να χάσουμε. Απλά είχαμε ένα αξιοπρεπή μισθό. Και χθες μάλιστα έβγαλε μία ανακοίνωση ότι ακόμα και ο μισθός μας είναι οικειοφελής παραχώρησης εταιρείας. Όπα ρε. Δουλεύουμε. Δεν ξέρετε τι ανέβουμε στην εταιρεία. Προσφέρουμε δουλειά 20 χρόνια πιο πολύ μέσα. Συμβολή. Πατάει και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Πάντως είναι φανερό ότι οι εργαζόμενοι είναι όλοι στο πλευρό του σωματείου και έχει παραλύσει το καζίνο. Έτσι, χθες είχαμε πάνω από 700 ανθρώπους στην τέλευση. Δεν πήραμε άνθρωπο, τεράστια απαρτία.
δεν είχαμε πού να καθίσουμε μέσα στο καστέλο. Ένα λεφτό και όλα τα άλλα υπέρ της απεργίας. Και το εργατικό κέντρο Λουτρακίου δυναμικά κοντά στον αγώνα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι που ζητάνε τα αυτονόητα. Να πληρώνονται σύμφωνα με αυτά που έχουν υπογράψει, σύμφωνα με αυτά που δουλεύουν και να μην υπάρξουν αλλαγές στον τρόπο που εργάζονται και στις συμβάσεις τους. Πάντα το εργατικό κέντρο ήταν δίπλα στο σωματείο, διότι πιστεύει ότι όλα τα αιτήματα των εργαζομένων είναι δίκαια. Θέλω να συμπληρώσω κάτι που είπε ο Βασίλης, ότι το Μάιο του 2012, όταν κάναμε την συλλογική σύμβαση εργασίας, είχαμε υπόσχεση από τους μετόχους ότι θα βάζανε και αυτοί περίπου το ποσό του 20 εκατομμυρίων. Γραπτά. Στα λόγια. Μετά τα αποσύρανε. Κυκλοφορούσε ένα όμως χαρτί. Και γραπτά, θα βάλουμε πολλά χρήματα. Σε μια ανακοίνωση, η οποία δεν ήταν. Ήταν μια απλή ανακοίνωση. Στη συνέχεια, ότι εμείς φωνάζουμε ότι στο μαγαζί μέσα από το Μάιο του 2012 γίνεται μια κακοδιαχείριση, μια λέξη την οποία δεν θέλουν να την ακούνε. Λέγανε λάθος ότι γίνεται λάθη, όχι κακοδιαχείριση. Αν αποδεχτούμε ότι γίνονται λάθη, φωνάζουμε ότι κάτι φταίει. Δεν φταίει μόνο η κατάσταση Ελλάδος που έχει συνέχεια μείωση το καζίνο. Φταίει μέσα τα λάθη τα δικά τους. Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στη διοίκηση από το Μάιο του 2012, όταν υπογράψαμε την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Απέναντίας, αισθανόμαστε ότι κάνουν τα δύνατα δυνατά να πατώσουν το μαγαζί. Τώρα, το τι παιχνίδια παίζονται πίσω, οι μέτοχοι μεταξύ τους, εμάς δεν μας απασχολεί. Εμάς μας απασχολεί ότι είναι ένα καζίνο το οποίο ανήκει και στο Δήμο και στο Δημόσιο και κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει παιχνίδια πάνω στις πλάτες των εργαζομένων και πάνω στις πλάτες της πόλης και του νομού. Γιατί είναι όλος ο νομός μέσα, δεν είναι μόνο η πόλη δικιά μας. Πιστεύω ότι συνεχίζουμε έναν δίκαιο, τίμιο αγώνα. Μας χτυπάνε πίσω και κάτω από τη ζώνη που λένε οι παλαιστές. Μας ξεκινήσαν ότι κάνουμε απεργίες για πολιτικά παιχνίδια. Μας έχουν αποκαλέσει οποιαδήποτε λέξη μπορείτε να φανταστείτε. Δεν παίζουμε κανενός πολιτικό παιχνίδι. Παίζουμε τους μισθούς να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και το αποδεικνύεται τώρα που τελειώσαν οι εκλογές. Και πλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε δυναμικότερες κινητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή η απεργία αγγίζει το ποσοστό 99%. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε για να δικαιωθούμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Απέναντίας τους δίνουμε πάλι 12,5 με 13 εκατομμύρια από τη μισθοδοσία μας και οι κύριοι μέτοχοι από το Μάιο του 2012 δεν έχουν βάλει ούτε ένα ασίστ στην εταιρεία. Και θέλουν οτιδήποτε διακανονισμούς γίνουν για τις δόσεις που χρωστάνε να τα πληρώσουμε τους μισθούς μας. Όχι, όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, αυτό δεν θα τα αφήσουμε να γίνει.